Πάμε πάλι με τη συνηθισμένη εισαγωγή. Είναι Τρίτη λοιπόν, λίγο μετά τις 8, κάτω πράξη με το Χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Θα σας αρχίσω κατευθείαν σήμερα, ναι. Χωρίς καμία επιπλέον εισαγωγή, θα σας αρχίσω με Πάνθηρες. Επιτέλους ρε παιδάκι μου, επιτέλους. Αρχίζεις με κάτι σημαντικό, μία φορά, μετά από τόσο καιρό. Εντάξει, έχουμε πει και άλλα σοβαρά πράγματα ανά καιρούς, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι καμία σχέση. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 7 Τετάρτου, οι Πάνθηρες μαζεύουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο χώρο του συνδέσμου, στην... πώς τη λένε εδώ, όχι... Εντάξει, νομίζω ξέρουν όλοι που είναι. Αλλά όλοι ξέρουν, ναι. Τώρα, αλλά ξέχασα τώρα την οδό για να πούμε σε αυτούς που δεν ξέρουν. Συλλέγει προϊόντα λοιπόν για το Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών για το Χριστοδούλιο και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ Έρισμα. Τι συγκεντρώνουμε? Συγκεντρώνονται είδη διατροφής, στα οποία έχουμε αρχίσει να σημειώνεται γιατί είναι πολλά. Όσπρια, ρύζι, ζωμό λαχανικών, ντοματοχυμούς, λάδι, φρυγανιές, μέλι, αρακά κονσέρβα ή κατεψυγμένο, μανιτάρια κονσέρβα ή κατεψυγμένα, τόνο κονσέρβα ή κατεψυγμένο. Πάμε στα είδη κουζίνας και καθαριότητας και έχουμε μεμβράνη, χαρτοπετσέτες, άζαξ, γάντια μιας χρήσεως, μάσκες χειρουργικές, σάγκους απορριμμάτων, τουμποφλό, ρολά κουζίνας, βετέξ, φουγγάρια για πιάτα, υγρό πιάτων, υγρό γενικού καθαρισμού, χλωρίνη, χαρτί υγείας. Κάτσα πάρω μια ανάσα. Συνεχίζουμε με υλικά και εξοπλισμό δραστηριοτήτων που θέλουμε: χαρτόνι οντουλέ, χαρτόνι κανσόν, χαρτόνι γκοφρέ σε διάφορα χρώματα, μαρκαδόρους χοντρούς, παζλ 50, 100 και 200 κομμάτια, επιτραπέζια γενικών χρήσεων, χαρτί α4, κόλληση γρέση στικ, χρώματα για κατασκευές, ψαλίδια πλάι χαρτοκοπτικής. Ξύλινα παιχνίδια ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τετάρτη, 7 με 9, Panthers Club. Έτσι, υπέροχα. Ό,τι καταφέρατε να ακούσετε. Άλλη μια κίνηση έτσι από τους Panthers. Είναι ίσως από τους πιο ζωντανούς οργανισμούς στην πόλη που κάνουμε πράγματα. Να πούμε έτσι, μιας και λέμε τα του Πανιωνίου, παρόλο που δεν είμαστε αθλητική εκπομπή. Να πούμε ότι ο Φάνης Χριστοδούλου είναι νέος πρόεδρος της ΕΟΚ. Προσωρινός προς το παρόν. Προσωρινό, ναι, θα βγει το δουσού, θα σχηματιστεί όλο κτλ. Εμείς θέλουμε να είναι προσωρινός, όχι μόνο προσωρινός, αλλά για πάντα. Συγχαρητήρια να δώσουμε μέσα από αυτό. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με λιγότερο αθλητικά. Πάμε στα κλασικά, θα πω. Τώρα πια κλασικά, έτσι, λόγω έχει γίνει καθημερινότητα, ας πούμε, ναι. Εντάξει. Rapid test είχαμε και σήμερα από τον ΕΟΔΗ. Ακριβώς. Νομίζω τέτοια προσέλευση για Rapid σπάσαμε ρεκόρ σήμερα. Ναι, είχε πολύ μεγάλη προσέλευση. Είχαμε τρελές ουρές. Πήγαν πολύ γνωστοί, πολύ φίλοι, ευτυχώς όλοι αρνητικοί. Εντάξει, νομίζω ότι φταίει λίγο... Φταίει, σε εισαγωγικά το φταίει, όχι απαραίτητα με αρνητική χρειά. Φταίει λίγο και το ότι έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Ναι, εντάξει, μετά από όλα όσα γίνανε στη Νέα Σμύρνη και επειδή είναι και κάποιοι που... Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις, μπράβο, ναι, που ανησυχήσαν τον κόσμο. Σπρώχνουν λίγο την ένταση, θα έλεγε κανείς, και την ανησυχία, να το πούμε ευγενικά. Περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα να δούμε πόσους θετικούς είχαμε, πόσοι εξετάστηκαν, για να ξέρουμε και σίγουρα με νούμερα τι λέμε. Ναι, με νούμερα και χωρίς να λέει ο δήμαρχος μας ποιοι κάνουν ακριβώς τι, πόσοι πάσχουν, πόσοι νοσούν στο σπίτι, πόσοι στα νοσοκομεία, πόσοι αυτά, και έχουμε έτσι αντιδράσεις. Εντάξει, από την άλλη πλευρά. Αυτά πρέπει να τα μαθαίνουμε πάντα, όχι μία φορά μετά από ένα χρόνο να μαθαίνουμε πόσα κρούσματα έχουμε, άμα κοιμούνται, άμα είναι σπίτι, νοσούν στο νοσοκομείο. Ναι, εντάξει, στο βαθμό που πρέπει να τα μαθαίνεις. Ναι. Όχι, ας πούμε, με απίστευτη λεπτομέρεια, θα έλεγα. Ναι. Και να τα μαθαίνουμε και σωστά, έτσι. Να είναι δηλαδή νούμερα που να μην χρησιμοποιούνται, ας πούμε, είτε για τρομοκρατία, είτε για... Πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και έντονη κόντρα. Γι' αυτό έντονη διαμάχη. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, έτσι, πολύ πρόσφατο. Μια κατά τα λεγόμενα του Δήμου πάντα μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία θεωρεί τη συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου
στο θέμα της ανάπλασης του άλσους. Το Πράσινο Ταμείο λοιπόν θα συμμετέχει στην ανάπλαση αυτή με ένα ποσό γύρω στις 620.000 ευρώ. Εδώ να θυμίσουμε ότι η ανάπλαση του άλσους, βασικά η ακόμα μία ανάπλαση του άλσους θα κοστίσει 1.300.000. Τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Να αρχίσω από το ξανά ανάπλαση άλσους. Εγώ θα κρατήσω. Ναι, για πες. Ότι είναι επιτυχία που πήραμε 620 χιλιάρικα από το Πράσινο Ταμείο. Ναι. Γιατί θα καλύψουν φαινομενικά τα μισά έξοδα πόσα θα έχει ο Δήμος για άλλη μία ανάπλαση του άλσους. Θα κρατήσω ότι ο Δήμος παίρνει χρήματα για να παράξει έργο. Ωραία. Τώρα λέμε τι φαίνεται. Εγώ να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είχε αυτή τη στιγμή ο Δήμος, εγώ θα σου πω ότι εφόσον θα πάρει τα 620, θα πάρει τα μισά, είχε αυτή τη στιγμή άλλες 600.000 ευρώ να διαθέσει για ανάπλαση άλσους αυτή την περίοδο? Δηλαδή είναι δυνατόν να φεύγουν 600 χιλιάρικα από το Ταμείο του Δήμου για να πάνε σε ανάπλαση άλσου? Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνω λίγο γραφικός, θα γίνω σαν ότι πώς ήταν στη Λάμψη. Στη Λάμψη κάναμε το εξής. Δεν ξέρω, εσύ δεν τα πρόλαβες. Δεν τα πρόλαβες, έχεις δει. Λοιπόν, πώς ήταν στη Λάμψη, ήταν, ξέρω εγώ, έμπαινε μέσα και λέει, ξέρω εγώ, Γιάνγκο, θέλω να χωρίσουμε. Και απαντούσε ο άλλος. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Βίρνα, μου λες ότι θέλεις να χωρίσουμε? Και του λέγει η άλλη, ναι, Γιάνγκο, θέλω να χωρίσουμε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θέλεις να χωρίσουμε, και γινόταν όλο αυτό. Εγώ λοιπόν θα ξαναρωτήσω. Έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή 600.000 ευρώ να διαθέσει για ανάπλαση άλσους? Έχει ο Δήμος 600.000 ευρώ. Έχει γενικά τώρα είναι το θέμα, όχι μόνο για την ανάπλαση. Δεν ξέρω. Αρχικά θεωρώ μεγάλο φάουλ το ότι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ανάπλαση άλσους τώρα. Και μου εγείρει πολλά ερωτήματα. Γιατί να γίνει τώρα μια ανάπλαση άλσους? Ένα το κρατούμε. Ειδικά όταν το θέλανε και κλειστό. Έτσι. Δεν μπορεί να το θέλεις κλειστό από τη μία, να βάζεις μάτι, να μπει, πηγαίνει ο κόσμος. Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο σου έχει πει ότι το ανοίγουμε, και ξαφνικά εσύ να λες ότι θέλω να δώσω ένα 300 για ανάπλαση άλσους. Α, πήρα και 600 χιλιάρικα από το Πράσινο Ταμείο, μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή εδώ κάτι δεν μου κολλάει εμένα σε όλο αυτό. Κάτι θεωρώ ότι δεν πάει καλά. Κάποιος είναι σε άλλη εποχή, σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω πού να το χαρακτηρίσω. Τι να σου πω. Εμένα περισσότερη εντύπωση μου κάνει και με ξενίζει το γεγονός για το άλλο θέμα που έχουμε στο άλσος, που θέλουμε να κάνουμε θερμοκήπιο, που γι' αυτό θα πληρώσουμε άλλα 60 χιλιάρικα για να φτιάξουμε θερμοκήπιο εντός του άλσους για να καλύψουμε μέρος των αναγκών του Δήμου σε κάποια συγκεκριμένα φυτά. Ναι, οκ. Okay. Πες μου τώρα αυτό, ας πούμε, τι χρησιμότητα έχει, τι χρηστικότητα. Να κόψει χώρο από το άλσος. Ναι, θα κόψει χώρο από το άλσος, θα φτιάξει θερμοκήπιο. Ποιος θα τα, δηλαδή τι είναι αυτό, θα τα βγάζει, θα τα φυτεύει, θα τα μεγαλώνει και θα τα τρώει ποιος, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια φυτά, μιλάμε για φυτά. Κάτι διακοσμητικά, ας πούμε, να τα βλέπεις, να είναι ωραία και να μυρίζουν. Για να προσδίδω στο πράσινο της πόλης. Δεν μιλάμε, θα φυτεύουμε πατάτες, αγγούρια. Ναι, να σου πω κάτι. Είναι στο ίδιο σκεπτικό και στην ίδια φιλοσοφία με όλο το κόσμο. Δηλαδή, ποιο το νόημα να γίνει αυτό το πράγμα τώρα? Δηλαδή, ποια είναι η ανάγκη της πόλης αυτή τη στιγμή? Καμία, δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Ανάγκη δεν υπάρχει. Ανάγκη υπάρχει για να ενισχυθεί το κοινωνικό ιατρείο. Ανάγκη υπάρχει για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Ανάγκη υπάρχει να πέσουν τα τέλη. Ανάγκη υπάρχει να πέσουν τα τέλη όχι μόνο στους δημότες και στα μαγαζιά, που δεν δουλεύαν όλο αυτό το διάστημα.
Ανάγκη υπάρχει να φτιάξουν δρόμους, να φτιάξουν πεζοδρόμια, να φτιάξουν κοινωνικό, όπως είπες, παντοπολείο. Δεν φτιάχνουν δρόμους. Δεν φτιάχνουν, δεν εφέσουν. Ναι, χρόνια τώρα. Που είναι και δίπλα στο άλσος. Ναι, που είναι και δίπλα στο άλσος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει έστω και ένας δημότης που θα πει συγχαρητήρια, κάνατε έργο. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνουμε ένα έργο απλά για να το κάνουμε και να μας πούνε, μετά να βγούμε και να πούμε, ξέρεις τι, εμείς κάναμε την ανάπλαση του άλλου. Τι λες, ρε μεγάλη αλήθεια, πότε την έκανες την ανάπλαση του άλλου? Όταν δεν χρειαζόταν, όταν είχες ανάγκες στην πόλη που δεν τις κάλυψες και έκανες ανάπλαση άλλου. Δηλαδή, είναι πραγματικά τρίτλανο και χορεύει. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Όταν ακούω εγώ τέτοια νούμερα, όταν ακούω ότι θα χρειαστούμε ένα 300 και να κάνουμε ανάπλαση στο άλλο, όχι να το φτιάξουμε από την αρχή, να φτιάξουμε ένα καινούριο άλλο. Εγώ σκέφτομαι, βλέποντας το άλσο, περνώντας κάθε μέρα, τι χρειάζεται φτιάξιμο, τι χρειάζεται να διορθώσουμε. Βλέπω, λέω, ο διάδρομος θέλει να τον ξαναφτιάξει από την αρχή, ας πούμε. Τι άλλο θέλει φτιάξιμο? Πού θα πάει αυτό το 300? Χρειάζεται ένα 300 ή χρειάζεται 300? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, δεν στέκομαι στο άμα χρειάζεται, άμα το ένα, άμα το άλλο. Εγώ σκέφτομαι αυτό το 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο 300. Συν 60.000 το θερμοκήπιο. Πού? Να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνουν θερμενόμενο διάδρομο για να τρέχει. Σχέδιο να έχουμε. Να κάνουν κλειστό άλσος. Να το κλείσουν από πάνω και να μην βρέχεις όταν τρέχεις, όταν αφλήσει. Μπορεί να σου κάνουν σάουνα. Λες. Μετά τη γυμναστική να μπαίνεις στη σάουνα για να αισιώνει. Και μετά θα είναι θερμοκήπιο δίπλα. Που θα είναι το όλη θερμοκήπιο θα είναι σάουνα. Και θα παίρνεις μυρωδιά και θα έρχεσαι και θα γίνεσαι. Εντάξει, φτάνει. Νομίζω είναι εντάξει. Είναι πραγματικά χρήσιμο. Άμα το κάνουν αυτό θα είναι σούπερ. Νομίζω ότι είναι αυτό που μας έλειπε από την άλλη. Ναι, ένα άλλο σάουνα με... μυρωδικά, έτσι, ωραία. Ναι. Okay, εντάξει. Θα κριθούν από το αποτέλεσμα, σίγουρα. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου και εσύ τις έχεις. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι τις έχουν. Πάμε σε ένα άλλο προτζεκτάκι έτσι που τρέχει. Αυτό όντως τρέχει. Αυτό όντως τρέχει το προτζεκτάκι. Νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο. Νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα. Έχει. Είναι σημαντικό. Ίσως έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό αυτό. Γιατί δεν είναι καινούργια τεχνολογία. Αυτό να ισχύει. Έτσι. Βλέπουμε ότι αναβαθμίζονται ο φωτισμός, ας πούμε, στην πόλη και αντικαθίσταται με LED. Mm-hmm. Καλώς το κάνουνε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Είναι κάτι χρήσιμο. Βοηθάει και στην εξοικονόμηση ενέργειας και είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον. Θες να πεις κάτι άλλο θετικό πριν αρχίσω? Εντάξει, τι να δεις, σίγουρα αρχίσω, το δεν ξέρεις, τώρα δεν μπορώ να καρυπηθώ. Κοίτα, το να τοποθετήσεις, να αλλάξεις όλες τις λάμπες, σε ό,τι έκταση και να είναι αυτό, τώρα αλλάζουμε τις λάμπες σε όλο το Δήμο, στον αστικό φωτισμό όλο του Δήμου. Όσο και να πλήρωνες γι' αυτό, είναι επένδυση. Δηλαδή πληρώσαμε κοντά 800.000, δεν θυμάμαι πόσα πληρώσαμε. Ναι, κάναμε κι άλλη πάσα τώρα. Αλλά, κοίτα, γι' αυτό, όσα και να δώσεις, καλά, πάντα υπάρχει ένα μέτρο. Πάντως, στο συγκεκριμένο θέμα, δίνεις σωστά νόμια. Θα κάνεις απόσβεση με το πώς θα πληρώνεις το ρεύμα. Ωραία, τέλειωσες. Νομίζω. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Okay, ωραία όλα αυτά που είπαμε, ωραία όλα αυτά που είπες. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να τελειώσει, θα είμαστε τρεις τεχνολογίες πίσω πάλι. Δεν πειράζει.
δεν πήρα, θα έχουμε θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς το καλύτερο. Θα είμαστε πάλι τρεις τεχνολογίες πίσω, δηλαδή και αυτό γίνεται για να γίνει. Έπρεπε να γίνει πριν 5 χρόνια. Έπρεπε, παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνω. Τι να πω, τουλάχιστον είναι κάτι που έχει κάποιο νόημα τέλος πάντων. Οκ, βρίσκω ένα νόημα. Πάμε στο διάλειμμα. Ένα πολύ, πολύ γρήγορο break και επιστρέφουμε με... Με Βαρβάτο, Μαραθώνιο, Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Επανερχόμαστε.
είχαμε μαραθώνιο δημοτικό συμβούλιο και έσπασε ρεκόρ. Κάναμε καινούριο ρεκόρ στο συμβούλιο της Τετάρτης. Τετάρτη ήταν ή Τρίτη. Τρίτη δεν ήταν σίγουρα, Τετάρτη. Τετάρτη. Κάτι λιγότερο από 9 ώρες και θα ήθελα να ξέρω οι άλλοι δίνει πόσες ώρες κάνουμε. Κάτι λιγότερο, 9 ώρες με κάποια θέματα τα οποία στην ουσία ψηλό μεταφέρθηκαν ή περάσανε πολύ γρήγορα, αλλά εδώ να πούμε έτσι εμβόλυμα ότι θα γίνει έκτακτο. Θα γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Okay. Για δύο από τα θέματα, για δύο από τα 13 θέματα του τωρινού συμβουλίου, τα οποία δεν συζητήθηκαν ή μάλλον καλύτερα δεν συζητήθηκαν εις βάθος, προκειμένου να βγει μια σωστή απόφαση. Ναι. Και ίσως να είναι πιο σημαντικά από κάποια άλλα που είχαν. Όχι, για μένα νομίζω είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία δεν συζητήθηκαν και ουσιαστικά αναβλήθηκαν για την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Μιλάμε πάντα για το θέμα νούμερο 1 του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά το πάρκο σκύλων στη Δεξαμενή. Ναι, ακριβώς. Και για το τελευταίο, και μάλλον όπως αποφάσισαν για να το βάλουν τελευταίο, το πιο ασήμαντο θέμα. Ασχέτως αν είναι στην ουσία το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό, ναι. Που είναι για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο κολυμπητήριο. Στο κολυμπητήριο, ναι. Έχει γίνει σύρια γι' αυτό. Δηλαδή το έχουν. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Το έχουν παρατραβήξει. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Στην καλύτερη. Ναι. Ευγενικά το λέω. Και το καλύτερο από όλα με αυτό το θέμα είναι το πώς γράφτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, χωρίς να ξέρουμε. Ακριβώς. Θυμάμαι στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε, μαντέψαμε γιατί θα είναι αυτό. Περί τίνος πρόκειται, ας πούμε. Ναι. Το θέμα λοιπόν ακριβώς για την πρόσβαση των ετεροδημοτών ΑΜΕΑ στο κολυμπητήριο έλεγε λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κολυμπητηρίου από τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας. Μπορεί να σχολιάσεις όμως θες. Κοίταξε, δεν θα σχολιάσω χωρίς να μάθει ρόστομος, οπότε θα το αποφύγω. Καλύτερα. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι, νομίζω ότι για μένα αυτό που μετράει είναι να βρεθεί λύση. Βασικά, όχι να βρεθεί λύση, να καταλάβει το λάθος που έχουμε κάνει από τη Δημοτική Αρχή στο χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος, που ήδη και μέσα από τη Δημοτική Αρχή υπήρξαν φωνές που τους το είπαν αυτό από την αρχή, ότι παιδιά, δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος που το έχετε προσεγγίσει. Το θυμήν τους κάποιοι δηλαδή το θύξανε αρχής και διαφοροποιήθηκαν, μένει να δοθεί λύση. Ναι, και να πούμε ότι για το θέμα αυτό, εντός αυτής της εβδομάδας, θα γίνει διαπαραταξιακή συνάντηση μαζί με τους γονείς. Αυτοί που είχαν πάει να γλιτώσουν. Αυτοί που είχαν πάει να γλιτώσουν και είχε αναβληθεί η παύλα ακυρωθεί. Που την κάνανε μόνοι τους. Ναι, που έγινε μεταξύ τριών ατόμων της Δημοτικής Αρχής, ας πούμε. Γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος, λόγω COVID δεν μπορούσε να το κάνει διαζώσεις αυτό, όπως είχε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να βρεθούν δηλαδή ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη μαζί με έναν δύο εκπροσώπους στον ΑΜΕΑ. Ναι. Πώς να, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή όταν το σκεφτόταν, τι γινόταν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω. Θες να πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί βλέπω έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο. Νομίζω ότι πάμε λίγο ένα πολύ γρήγορο να δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.
επιστρέφουμε. Ελπίζουμε να έχει λυθεί, γιατί ακούγεται ένας ενοχλητικός θόρυβος. Ναι, λίγο στα μικρόφωνα. Εντάξει, πιστεύω θα είμαστε κομπλέ. Πάμε να δούμε λίγο σχετικά με το πρώτο θέμα που είχαν, που είχε να κάνει με το πάρκο σκύλων. Μάλλον να αρχίσουμε με το πώς ήταν δομημένο το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς άρχισε. Ναι, ναι. Στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος, μάλλον δικηγόρος που εκπροσωπεί, εκπροσωπεί τους κατοίκους στο πάρκο σκύλων, ναι. Ήρθε να παρουσιάσει το πρόβλημα που έχουν οι κάτοικοι σχετικά με το πάρκο σκύλων. Μίλησε επί του θέματος για κάνα δεκάλεπτο, ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους για τις κινήσεις που έχουν κάνει, ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το πάρκο σκύλων και ανέφερε κάτι για ένα χαρτί της πολεοδομίας που πήγε. Ναι. Επίσης να πούμε ότι μετά τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους κατοίκους, παρευρέθηκε ένας εκπρόσωπος από την από φιλοζωική, νομίζω. Ναι, απάντησε. Οποίος, ναι, ναι, ήθελε να αντικρούσει, ας πούμε, ή να απαντήσει στις, στις θέσεις των κατοίκων της περιοχής. Να σου πω, εμένα με εξέπληξε αυτό, γιατί ήταν σαν debate, θα το πω. Σαν να προσπαθούσε να αντικρούσει τα επιχειρήματα που έφερε δικηγόρος. Ναι. Μου φάνηκε περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε νόημα και για μένα... Κακώς η δημοτική αρχή βάζει σε διαμάχη τον κόσμο μεταξύ τους. Ναι, γιατί. Έτσι. Και οι άνθρωποι. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα. Ανέφερε κάτι για ένα φάκελο. Το οποίο επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα μετά. Δηλαδή, από την επόμενη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν το έχουμε ακούσει να συζητιέται. Ακούσαμε για ένα φάκελο που χάθηκε. Ακριβώς. Δεν χάθηκε ακριβώς. Είπανε ότι τον παραδώσανε. Ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του δεν ξέρανε, δεν είχαν παραλάβει. Λέγανε ότι μπορεί να το έχουν παραδώσει στην υπηρεσία καθαριότητας γιατί ήταν ανοιχτή. Αλλά δεν ήταν αρμόδια η υπηρεσία καθαριότητας. Δηλαδή, κάτι αλλοπρόσαλα πράγματα. Δηλαδή έγινε μια εποπτεία και ένας έλεγχος από υπηρεσία, από κλιμάκιο της πολεοδομίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, στον πάρκο σκύλων, έβγαλε κάποια απορίσματα, δεν ξέρω, έκανε κάποια αναφορά και έστειλε τον φάκελο αυτό στο Δήμο Νέας Μύρνης. Ο Δήμαρχος Νέας Μύρνης και οι συνεργάτες του και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεν γνωρίζανε πού είναι αυτός ο φάκελος, τι ώρα παραδόθηκε, ποιος τον παρέλαβε. Τέτοιο μπάχαλο. Ειλικρινά δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν είναι θέμα να αντιπολιτεύεσαι ή να, δεν ξέρω, να σχολιάζεις κάτι αρνητικά. Εδώ μιλάμε για μπάχαλο, δηλαδή δεν είναι ότι είναι οπτική δική μου ή κάποια νου άλλου τρίτου. Αντικειμενικά μιλάμε τώρα, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορεί να χωνέψει ο εγκέφαλός μου το ότι δεν γνωρίζεις επίσημα από υπηρεσία, από πολεοδομία που σου παραδίδεται ένα ρημάδι χαρτί, δεν γνωρίζεις πού μπορεί να είναι, ποιος το παρέλαβε, πότε, τι γράφει. Ρε παιδιά, δηλαδή άμα δεν ξέρουν, άμα δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να διαχειριστούν, πώς εμείς πιστεύουμε ότι θα διαχειριστούν το 1300 και το 8500 και το δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάντως, αυτό συνέβη στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διήρκησε 8 ώρες. Και εν τέλει δεν βρέθηκε κάποια άκρη, δεν βρέθηκε ο φάκελος μέσα σε αυτές τις 8 ώρες. Άντε σου λέω εγώ και καλά το λες τώρα, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει αυτό. Άντε και έγινε αυτό το πράγμα, το παραδόσαν, δεν ξέρανε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ρημάδι τηλέφωνο, να μάθεις, ρε παιδιά, πού είναι ο φάκελος. Δεν μιλάμε για κάτι πυρηνική φυσική. Όχι να τον ανοίξει ο άλλος. Όχι, πού είναι ο φάκελος. Ωραία, παρακαλώ, ποιος έχει βάρδια, είναι απλά τα πράγματα, πρέπει να παραδοθεί ο φάκελος. Στην τελική σήκω ρε φίλε, πήγαινε πάρτο. Σήκω, πήγαινε πάρτο. Γιατί πληρώνεστε, για ποια είναι η δουλειά τους δηλαδή, άμα δεν μπορούν αυτό να κάνουν. Και είχαν 9 ώρες Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα σε αυτές τις 9 ώρες δεν βρέθηκε ένας τρόπος να έρθει αυτός ο φάκελος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εδώ σε κάνει να πιστεύεις, όχι σε κάνει να πιστεύεις, στο δείχνει και στο λέει ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να το φέρω το φάκελο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Υπήρχε, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Υπήρχε αναφορά από την αντιπολίτευση για το πού βρίσκεται αυτός ο φάκελος. Νομίζω έγινε κάποιες φορές η ερώτηση και τα λοιπά. Δεν τέθηκε. Δεν το θυμάμαι να γίνεται, γι' αυτό σε ρωτάω. Ρωτήσανε. Υπήρξαν κάποιες φωνές από μεριάς αντιπολίτευσης που ρωτήσανε πού είναι ο φάκελος και τι γίνεται γι' αυτά. Δεν πήραν σαφή απάντηση, δεν πιέσανε. Mm-hmm. Που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα τόσο απλά. Δεν βρέθηκε δηλαδή ένας άνθρωπος να πήρε παιδιά πού είναι ο φάκελος. Mm. Στην τελική. Να πάω να τον φέρω εγώ. Να πάω εγώ να τον πάρω, ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μάθει, δεν ξέρουμε τι λέει αυτό το πόρισμα. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ναι, που θα γίνει. Και πάλι, νομίζω θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί κάτι. Θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί όπως θα έπρεπε να υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Προφανώς δεν θέλανε να έρθει εκείνη τη στιγμή ο φάκελος. Εκτός αν ακόμα τον ψάχνουμε. Άμα ακόμα τον ψάχνουμε, τι να σου πω. Ας το κλείσουν το μαγαζί. Πραγματικά ας το κλείσουν το μαγαζί και να πάρουν σύνταξη. Δεν κάνουν δηλαδή. Δεν κάνουν. Είναι τόσο απλό. Άμα δεν μπορούν να διαχειριστούν έναν φάκελο. Μένει να δούμε όμως πραγματικά τι λέει αυτό το χαρτί της πολεοδομίας. Φαντάζομαι ότι σίγουρα θα το έχουν στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που θα γι' αυτό γίνει. Γίνεται. Γι' αυτό γίνεται άλλωστε. Περιμένουμε να τα έχουν μελετήσει και να ξέρουν τι τους γίνεται και να ξέρουν τι θα κάνουν έπειτα από αυτό το πόρισμα και ανάλογα τη γράφη. Δεν ξέρω, νομίζω ήταν απογοητευτικό αυτό. Μόνο και μόνο αυτό σαν γεγονός είναι απογοητευτικό, ναι. Νομίζω λίγο. Τέλος πάντων, και μετά από αυτό έχουμε μία παύση. Για 2 ώρες γίνονται ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων προς τον Δήμαρχο. Απαντώνται οι περισσότερες, σχεδόν όλες νομίζω, είτε από τον Δήμαρχο είτε από αρμόδιους αντιδημάρχους. Και μετά, αφού έχουν περάσει 3 ώρες, αρχίζουμε και μπαίνουμε στην ημερησία. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στην ημερησία, όπου το πρώτο θέμα αποσύρεται για το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που μετά αποφασίστηκε πώς θα γίνει. Και μετά από αυτό το 3ωρο-4ωρο που έχουμε φτάσει, περνάνε κάποια θέματα στο δεκάλεπτο, περνάνε 4-5 θέματα μέχρι να φτάσουμε προς το τέλος που υπήρχε συζήτηση για 1-2 σημαντικά θέματα. Εγώ νομίζω πραγματικά ότι δεν θέλουν να κάνουν. Δεν θέλουν να κάνουν όλοι. Δεν θέλουν να κάνουν δημοτικό συμβούλιο και να παράξουν έργο. Θέλουν να κάθονται 8-9 ώρες, να χάνουν 8-9 ώρες χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Χωρίς να παράγουν το παραμικρό. Και οι 40 πώς είναι. Ακριβώς. Εμένα εδώ φταίνε και οι 2 ημεριές, άμα τις χωρίσεις σε 2, ας πούμε, στρατόπεδα. Γιατί οι μεν δεν είναι σαφείς στις απαντήσεις τους και αφήνουν κάτι να αιωρείται και να μένει αναπάντητο, και οι δε ρωτάνε και ξαναρωτάνε τα ίδια πράγματα, ας πούμε, και αναλωνόμαστε και τρώμε χρόνο. Και εγώ να ρωτήσω και εγώ να ρωτήσω και φτάνουν και ρωτάνε 15 άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα σχεδόν, λίγο διαφορετικά. Άρα εμένα μου λέει ότι και δεν παίρνουν σαφείς απαντήσεις, αλλά και οι άλλοι δεν θέλουν να προχωράει η κατάσταση και ρωτάμε και ξαναρωτάμε και ξαναρωτάμε και ξαναλέμε. Δεν μπορώ να δώσω δίκιο σε κάποιον σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνονται τόσες πολλές ερωτήσεις και να φτάνουν 3 ώρες μετά να ξεκινάνε να μπουν στο πρώτο θέμα. Το μόνο δίκιο από όλο αυτό το έχουν οι δημότες που παραπονιούνται που δεν γίνεται κάτι. Ναι. Και το θέμα είναι ότι και εμείς το αναφέρουμε για πολλωστή φορά. Ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Οι ίδιοι ξέρουν ότι ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Γιατί από μόνος σου βλέπεις, ας πούμε, τον πρόεδρο και λέει: «Οι παιδιά μας βλέπουμε». Ναι. Δηλαδή, συμμαζευτείτε λίγο. Αλλά παρόλα αυτά δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, η στρατηγική τους και ο τρόπος που το χειρίζονται είναι ίδια. Και πάλι κι εμείς κάθε φορά ερχόμαστε εδώ, λέμε ποιος τσακώθηκε με ποιον. Μερικές φορές έχουμε διαφορετικά πρόσωπα. Τώρα μετά θα πούμε για ένα καινούριο τσακωμό που είχαμε. Δηλαδή, και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και γινόταν όλο αυτό τη στιγμή που υπήρχε, ας πούμε, σημαντικότατο θέμα που είχε να κάνει με κοινωνικό παντοπολείο, ναι, κοινωνικό ιατρείο, τα όρια που είναι στα εισοδήματα του κόσμου για να μπορεί να δικαιούται. Δηλαδή, μιλάμε για σημαντικό θέμα εδώ.
το οποίο δεν είχε την ανάλογη προσοχή και την ανάλογη λύση, ας πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Και μετά έχουμε τσακωμούς, ας πούμε, και δεν ξέρω τι να πω. Είχαμε τώρα τσακωμό για το κλάδεμα μιας νερατζιάς. Εντάξει. Μεταξύ της κυρίας Καλονοπούλου που διαμαρτυρόταν για το κλάδεμα, το πετσόκομα, όπως χαρακτηρίζει, αν θυμάμαι καλά, της νερατζιάς. Και το κύριο Κουκάνα λέει ότι η κυρία Καλονοπούλου έβρισε τους εργάτες που κλαδεύανε. Ναι, και ότι είναι παράπονο μόνο της κυρίας Γαλανοπούλου και η κυρία Γαλανοπούλου έλεγε στον Κουκά ότι όχι, δεν ξέρει. Και... εδώ, ας πούμε, τώρα σε αυτή την περίπτωση έχουν... δεν είναι παράπονο μόνο ενός. Έτσι, βλέπουμε ότι γίνεται χαμός και στα διαδίκτυα. Ένα διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, εντάξει, στα social ήθελα να πούμε. Με μπέρδεψες, στα social. Είδες το παλαιό και Θεσσαλονίκη, ότι κάποιο πιο βαρύ το λάμπα. Γίνεται λίγο χαμός στα social. Ο κόσμος παραπονιέται για αυτό το πετσόκομα που γίνεται, όντως. Δεν ξέρω πραγματικά με ποιανού εντολές, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, ποιοι είναι οι ειδικοί, οι επιστήμονες που έχει ο Δήμος που δίνουν αυτές τις οδηγίες και τις συμβουλές. Και απ' την άλλη, τι είδαμε για ακόμα μια φορά, ότι απλά τσακωθήκανε και ότι δεν καταλάβαμε τι γίνεται τελικά. Δεν καταλάβαμε δηλαδή ποιος αποφασίζει, ποιος λέει πώς πρέπει να γίνει το κλάδεμα, αν γίνεται σωστά ή όχι. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Και να σου πω και εγώ που είμαι σχετικός με αυτά. Μπράβο, είσαι και σχετικός εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω. Ας πούμε, το κλάδεμα που έγινε είναι σωστό. Αλλά είναι λάθος η περίοδος. Okay. Δηλαδή από τη στιγμή που το δέντρο έχει καρπούς, δεν γίνεται να το κόβεις. Το κλάδεμα, το αυτό που έγινε, που είναι σωστό, γίνεται αφού πέσουν οι καρποί. Ναι. Τι να πω, όπως και να έχει, έχουμε αστοχίες. Εγώ αυτό βλέπω. Και αντί να λύνονται τα θέματα και οι αστοχίες αυτές, εμείς αναλωνόμαστε στο να τσακωνόμαστε και, ξέρω εγώ, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην βγαίνει άκρη. Αλλά και πάλι, κάτσε για να σου συνεχίσω. Ναι. Αλλά μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να θεωρηθεί σωστό το κλάδεμα. Γιατί τα νερατζιά που είναι νερατζιά δεν γίνονται κάτι. Απλά πέφτουν και, ας πούμε, λερώνουν το δρόμο. Από αυτή την οπτική, ίσως να είναι σωστή αυτή η κίνηση. Εντάξει, ναι, αλλά αν για το φυτό δεν πρέπει να κλαδευτεί. Ξεκάθαρα, για το φυτό δεν πρέπει να κλαδευτεί. Ας καθαρίζεται ο δρόμος τότε. Και όταν έρθει η ώρα του να κλαδευτεί. Σου λέω και τις δύο οπτικές εδώ. Δεν μπορεί να τα έχουμε και το δρόμο καθαρό, ναι, δέντρα και το πράσινο. Πρέπει κάπως να. Γι' αυτό είναι κλεγμένοι αυτοί, γι' αυτό είναι εκεί πέρα, γιατί πρέπει να δίνουν λύσεις αυτά. Έχει πάει παρά 10 κοντεύει. Ναι. Και έχουμε ακόμα λίγα, πολύ λίγα λεπτά να προλάβουμε να γυρίσουμε κιόλας. Ναι. Θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο και πραγματικά θα ήθελα πολύ να κάνουμε να κρατούσαμε όπως κρατάνε ένα λεπτό σιγής για κάποιο γεγονός στους αγώνες. Να κρατούσαμε, που δεν θα το κάνουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Ναι, να κρατούσαμε ένα λεπτό σιγής για να σας ευχαριστήσουμε εμείς για την τεράστια ανταπόκριση που έχετε δείξει για τα καπάκια που μαζεύουμε. Το Σάββατο γεμίσαμε και δεύτερο φορτηγό του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Έχουμε φτάσει την ποσότητα για το πρώτο καροτσάκι. Πραγματικά ευχαριστούμε όλους όσους έχετε συνεισφέρει στη δράση, όσους μας έχετε βοηθήσει. Είναι συγκινητικό, δηλαδή, είναι πραγματικά συγκινητικό ο τρόπος που έχετε όλοι συμβάλει σε αυτό και το μέγεθος της βοήθειάς σας. Δεν μιλάμε για καταμελητέ, μιλάμε ότι βγαίνουμε να μαζέψουμε καπάκια και μαζεύουμε 3 και 4 αυτοκίνητα γεμίζουμε. Ακριβώς. Γεμίζουμε αποθήκες, γεμίζουμε φορτηγά και όλα αυτά από το μηδέν. Όλα αυτά... από το μηδέν, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καμία υποστήριξη, με τη δική μας έτσι, καθημερινή μάχη στον ελεύθερο χρόνο. Να πούμε ότι συνεχίζουμε. Αύριο επίσης είναι μια μέρα που έχουμε ήδη κλεισμένοι να μαζέψουμε αρκετά. Έχουμε ήδη 20 ραντεβού για το πρωί και άλλα 20 για το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώνουμε μέσα από τα διαδίκτυα, όπως το λέω εγώ και με κοροϊδεύει εδώ ο Γιώργος.
Ευχαριστούμε όπως και να έχει, είναι πραγματικά συγκινητική η βοήθειά σας. Αυτά για σήμερα από εμάς. Συνεχίζουμε από τα social, συνεχίζουμε κάθε Τρίτη. Ήταν άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.